εκκλησιαστική παρέμβαση. Με τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Καρπασίας Χριστοφόρο. Αγαπητοί ακροατές, καλημέρα και καλωσορίσατε και στη σημερινή μας εκπομπή σε μια νέα εκκλησιαστική παρέμβαση, στην οποία σήμερα φιλοξενούμε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Συσανίου και Σιατής της κύριο Παύλο, ο οποίος βρίσκεται εδώ στην Κύπρο προσκεκλημένος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου μας για να ομιλήσει στα πλαίσια της σχολής γονέων της Ιεράς Αρχιεπισκοπής. Σεβασμιότατε, καλωσορίσατε στην Κύπρο. Καλώς σας βρήκα. Είναι ιδιαίτερη χαρά που σας έχουμε μαζί μας. Προσωπικά συνδέομαι εδώ και χρόνια μαζί σας και έτσι είναι για μένα ιδιαίτερη χαρά και τιμή που σας έχω και στην εκπομπή μας αυτή για να κάνουμε μία εκκλησιαστική παρέμβαση σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, αυτό της οικογένειας, και να δούμε μαζί και μέσα από τη δική σας την ποιμαντική εμπειρία πώς μπορούμε να βοηθήσουμε σήμερα την οικογένεια να παραμείνει υγιής και ζωντανή. Θεοφιλέστατε, καταρχήν χαίρομαι και εγώ που βρίσκομαι μαζί σας απόψε, όπως χαίρομαι κάθε φορά που επισκέπτομαι την Κύπρο, και έχω πει πολλές φορές και το λέω και τώρα ότι για μένα η επίσκεψη στην Κύπρο είναι ένα προσκύνημα σε ένα τόπο ηρώων και αγίων. Η Κύπρος έχει το πλεονέκτημα το μεγάλο να έχει ζωντανή την ιστορία της και αυτή να την καθοδηγεί σε πάρα πολλά πράγματα του καιρού μας. Το θέμα το οποίο θίγεται είναι πραγματικά μεγάλο. Το θέμα της οικογένειας δηλαδή. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι άνθρωποι να είναι διατεθειμένοι να προσέξουν μερικά βασικά πράγματα, γιατί ο καθένας όταν ξεκινάει να κάνει μια οικογένεια προφανώς θέλει να επιτύχει. Όμως εμείς διαπιστώνουμε σήμερα πάρα πολλές φορές ότι πάρα πολλά ζευγάρια δυστυχώς αποτυχαίνουν. Και υπάρχει το ερώτημα, το γιατί. Θα έλεγα ότι ίσως το πρώτο που θα πρέπει να κάνει ένα ζευγάρι είναι να προσέξει πάρα πολύ καλά την ακολουθία του γάμου. Μέσα σε αυτό το κείμενο της ακολουθίας υπάρχουν όλες οι διαστάσεις και όλες οι αλήθειες για τη σχέση και το γάμο των δύο ανθρώπων που αν επιχειρήσουν να τη ζήσουν είναι αρκετές για να φτάσουν στην πληρότητα της σχέσης και της αγάπης τους. Και θα έλεγα ότι ίσως αυτό το κείμενο θα έπρεπε να το διαβάζουν και να το ξαναδιαβάζουν όχι μόνο αυτοί που ετοιμάζονται να παντρευτούν αλλά και αυτοί που είναι ήδη παντρεμένοι για να θυμηθούν πώς ξεκίνησαν και να μπορούν να δουν από το σημείο αυτό πού απέκλειναν και για ποιο λόγο αυτός ο δρόμος που ξεκίνησε με τόσες χριστές ελπίδες μερικές φορές βρίσκεται ναρκοθετημένος και τα μέλη του κινδυνεύουν. Σκέπτομαι ότι παραδείγματος χάρη αυτό που μας λέει το κείμενο της ακολουθίας καταρχήν είναι ποιο είναι το τέλος του δρόμου μας. Ο γάμος είναι μια πορεία. Ξεκινάει από τη στιγμή που δύο άνθρωποι αποφασίζουν να περπατήσουν μαζί στη ζωή. Για να φτάσει πού, μας το λέει από την αρχή το Ιερό Κείμενο, στην ευλογημένη Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Την ίδια στιγμή μάλιστα που ο ιερέας κάνει, που λέει τα λόγια αυτά, κάνει με το Άγιο Ευαγγέλιο το σημείο του Σταυρού. Αυτό δεν είναι απλά ένα σχήμα, αλλά εκφράζει μερικές βασικές αλήθειες και μας λέει ότι σε αυτή την πορεία είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε κάποιον που να μας δείχνει σωστά το δρόμο. Και αυτός ο κάποιος είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Και το δεύτερο που μας λέει πολύ σαφέστατα είναι ότι η πορεία του γάμου δεν είναι ανθόσπαρτη, αλλά είναι σταυρική. Είναι σημαντικό όμως να θυμόμαστε ότι δια του Σταυρού ήλθε και έρχεται πάντοτε η χαρά και στον κόσμο και στη ζωή των ανθρώπων. Και εν προκειμένου υπάρχουν, ο γάμος χρειάζεται πραγματικά τη σταύρωση. Και τούτο διότι αν δεν σταυρωθεί ο εγωισμός του καθενός, δεν θα φτάσουν οι άνθρωποι ποτέ στην αγάπη. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό το να προσπαθήσουν οι άνθρωποι να δουν τι πραγματικά θέλουν και τι πραγματικά κάνουν. Ένα ακόμα σημείο
είναι ότι από την αρχή μας λέει ότι ο γάμος είναι δρόμος σωτηρίας. Δηλαδή οι δύο άνθρωποι αναζητούν την χαμένη τους ακεραιότητα, την διπλή ακεραιότητα, την ακεραιότητα της ανθρώπινης φύσης που από το Θεό πλάστηκε άρσεν και θύλη, αλλά και την ακεραιότητα του ανθρώπου στην θεανθρώπινη κοινωνία του με το Θεό. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλα σημαντικά πράγματα τα οποία αν οι άνθρωποι τα ζήσουν, τότε πραγματικά θα πορευθούν όμορφα και ευλογημένα. Παραδείγματος χάρη, μία κεντρική στιγμή του μυστηρίου του γάμου είναι όταν ακριβώς στεφανώνει με το ζευγάρι. Λέμε τα λόγια «Στέφε το δούλος του Θεού, τάδε τη δούλη του Θεού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Στέφεται, στεφανώνεται. Ποιος? Ο δούλος του Θεού. Ποιος στεφανώνει? Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Και ποιο είναι το στεφάνι? Η δούλη του Θεού. Με άλλα λόγια, εκείνη την ώρα ο Θεός χαρίζει τον έναν στον άλλον για να γίνει ο καθένας ο στέφανος και η δόξα του άλλου. Αυτό και μόνο αν επιχειρήσει να ζήσει το ζευγάρι είναι αρκετό. Να βλέπεις τον άλλον σαν τον στέφανό σου και τη δόξα σου. Στέφανο και δόξα που σε στεφάνωσε και σε δόξασε ο Θεός. Και τότε η μεταξύ τους πιστότητα και αγάπη θα είναι το ναι της ευχαριστίας στο Θεό που χαρίζει τον έναν στον άλλον, θα είναι, να το πω πολύ απλά, σαν να λέμε στο Θεό «Σε ευχαριστώ για αυτόν ή αυτήν που μου χάρισες». Κι έτσι πορεύονται οι άνθρωποι έχοντας αυτή τη βεβαιότητα, και αυτή η βεβαιότητα είναι πολύτιμη ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες, στις ώρες ίσως της σύγκρουσης, στις ώρες των πειρασμών μέσα στη ζωή του γάμου, στις ώρες της αμφισβήτησης. Αν κανείς θυμάται ότι αυτόν τον άνθρωπο που τον χάρισε ο Θεός, τότε θα αγωνίζεται να υπερβαίνει αυτή τη σύγκρουση προκειμένου να μείνει πιστός σε αυτή τη δωρεά του Θεού. Σεβασμιότατε, λέγεται και είναι σωστό αυτό, ότι η οικογένεια είναι το κύτταρο τόσο της εκκλησιαστικής ζωής όσο και της κοινωνικής ζωής, με την έννοια ότι αν έχουμε μία υγιή οικογένεια, μία ζωντανή οικογένεια, μία οικογένεια που να ζει σωστά, τα μέλη αυτά της, αυτής της οικογένειας θα είναι τα μέλη τα οποία θα στελεχώνουν και την Εκκλησία αλλά και την κοινωνία γενικότερα. Και άρα και η εκκλησιαστική ζωή θα υγιένει αλλά και η κοινωνική ζωή. Και δημιουργείται ένα βασικό ερώτημα. Τι είναι αυτό το οποίο ανατρέπει όλα μέσα σε μια οικογενειακή ζωή? Διότι όλοι αρχίζουν με ένα όραμα, με ένα στόχο, με μια προσδοκία και βλέπει κανείς δύο νεαρά παιδιά να ερωτεύονται ο ένας τον άλλο, να δίνεται ο ένας τον άλλο, να προσμένουν εκείνη την ημέρα που θα οδηγηθούν ενώπιον του μυστηρίου του γάμου για να πάρουν την ευλογία του Θεού και να ανοιχθούν μέσα στην κοινωνία για να πετύχουν αυτή την οικογενειακή και αρκετά παιδιά που βάζουν και στόχους πνευματικούς και πνευματική έτσι, καταξίωση και ολοκλήρωση. Και όμως βλέπουμε στην πορεία πολλές φορές να ανατρέπονται όλα αυτά και να βγαίνουμε έξω από το στόχο και να φτάνουμε σε μια κατάσταση όπου να διαρρήγνονται όλα και να σπάζει αυτός ο σύνδεσμος, ο πολύ σημαντικός, όπως τον έχετε περιγράψει εσείς. Πού οφείλεται αυτό το γεγονός? Θεοφιλέστατε, το ερώτημα είναι πάρα πολύ κέριο και καταλυτικό. Αν θα ήθελα να επικαλεστώ λιγάκι την εμπειρία μου, θα έλεγα σαφέστατα, ο βασικός λόγος για τον οποίο τα ζευγάρια χωρίζουν είναι γιατί ουσιαστικά, όσο και να ακούγεται παράξενο, δεν αγαπήθηκαν ποτέ. Αυτό αποδεικνύεται στη συνέχεια της πορείας. Γιατί ουσιαστικά η αγάπη δεν είναι ωραία λόγια. Είναι ένα άθλημα υπέρβασης του εγώ. Ο εγωισμός και η αγάπη δεν μπορούν να συνυπάρχουν. Η αγάπη είναι μια κίνηση εκστατική. Ο άνθρωπος καλείται να βγει από τον εαυτό του για να συναντήσει τον άλλον.
ακούμε πολλές φορές παιδιά νέα να λένε ο ένας για τον άλλον. Μου αρέσει αυτός, μου αρέσει αυτή. Το μου αρέσει με το αγαπώ έχουν τεράστια απόσταση. Το μου αρέσει δείχνει μια καθαρά εγωιστική επιλογή. Η αγάπη προϋποθέτει τη θυσία. Οι άνθρωποι δεν είναι έτοιμοι να αγαπάνε. Θα έλεγα όμως και κάτι χειρότερο. Ο τρόπος που μεγαλώνουν πολλοί νέοι άνθρωποι τους καθιστά ανάπηρους να αγαπήσουν. Και αυτή η αναπηρία είναι η βασικότερη αιτία για την οποία πολλά ζευγάρια χωρίζουν. Όπως ένας άνθρωπος που δεν έχει πόδια δεν μπορεί να τρέξει, έτσι πολλές φορές οι άνθρωποι είναι τόσο ανάπηροι ώστε δεν μπορούν πραγματικά να αγαπήσουν. Και αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Δεν μπορούν να εμπιστευτούν καταρχήν ο ένας τον άλλον και δεύτερον δεν μπορούν να προσφέρουν αγάπη γιατί δεν έχουν αγάπη. Και ίσως θα ρωτούσε κανείς, η αγάπη μαθαίνεται? Και θα έλεγα ναι, χρειάζεται η άσκηση. Η άσκηση για την υπέρβαση του εγωισμού. Κάποτε, κάνοντας μάθημα στο σχολείο, στην πρώτη λυκείου, είπα στα παιδιά, παιδιά σήμερα θα μιλήσουμε για ένα θέμα. Θα σας το πω και θα γελάσετε, αλλά θα το συζητήσουμε. Μου είπε ένα παιδί, μα ποιο είναι το θέμα αυτό? Είπα σήμερα θα μιλήσουμε για το γάμο. Και γέλασαν όλα. Και τους είπα, γιατί γελάσατε? Μου είπε κάποιος μαθητής, δεν νομίζετε ότι είναι πολύ νωρίς? Του είπε λοιπόν σοβαρά, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ αργά ήδη. Ξαφνιάστηκαν. Και τότε τους έθεσα ένα ακόμα ερώτημα. Είπα στο ένα μαθητή πρώτα, παιδάκι μου, έπειτα από 10 χρόνια από σήμερα θα έχεις τελειώσει το σχολείο, ίσως μια πανεπιστημιακή σχολή, αν είσαι συνεπής, πιθανώς να έχεις βρει και δουλειά. Θα ψάξει να βρεις μια κοπέλα, να την αγαπάς, να σε αγαπάει, να κάνει το χωριό. Είναι έτσι? Ναι, μου λέει. Ρώτησε και μια μαθήτρια, και εσύ παιδί μου σε 10 χρόνια αυτό δεν θα αναζητάς? Ναι, μου είπε και εκείνη. Λέω, το ερώτημά μου είναι ο τύπος και ο χαρακτήρας του ανθρώπου όπως τον ονειρεύεται ο καθένας και η καθεμιά σας, από πότε θα αρχίσει να διαμορφώνεται? Και τότε έπεσε νεκρική σιγή στην τάξη. Τους άφησα αρκετή ώρα και κάποιος δειλά μου είπε, μήπως από τώρα? Και του εξήγησα ότι έχουμε αργήσει. Και τους είπα, θα σας πάρω μόνο ένα από τα πιο απλά παραδείγματα. Αν κάποιος ή κάποια από εσάς μέσα στο σπίτι σας σήμερα, οι γονείς σας έχουν μάθει να σας τα φέρουν όλα στο χέρι, είσαστε υποψήφιοι αποτυχημένοι οικογενειάρχες. Διαφωνείτε? Τα παιδιά δυστυχώς έχουν την εμπειρία του σπιτιού τους τα περισσότερα, μια εμπειρία που επιβεβαιώνει αυτό το λόγο. Και μάλιστα μου κάνει εντύπωση όταν μερικές φορές συζητώντας με τα παιδιά τους λέω, εύχομαι να μην υπάρχει κανείς σας εδώ μέσα, αλλά ξέρω ότι πολλά παιδιά έχουν χάσει το χαμόγελο στο ίδιο τους το σπίτι. Και τότε βλέπω ξαφνικά την τάξη να σοβαρεύει, βλέπω τα πρόσωπα να στρέφονται προς εμένα και να παρακολουθούν με πολύ προσοχή. Είπα ένα λόγο που άγγιξε την ψυχή τους. Γιατί? Γιατί δυστυχώς για πολλά παιδιά η ανικανότητα των γονιών τους να αγαπήσουν και να ερωτευθούν αληθινά είναι εκείνη που τους προκαλεί τον πόνο και τη θλίψη μέσα στη δική τους καθημερινή ζωή. Έτσι λοιπόν αυτή η έκπτωση από την αγάπη ή η ανυπαρξία τελικά της αγάπης είναι η βασικότερη αιτία. Πολλές φορές όταν φτάνει κοντά μου μια τέτοια ιστορία, πάντοτε ψάχω και αναζητώ ποιος είναι ο λόγος. Τους ζητώ να μάθω την ιστορία τους, πώς ξεκίνησαν, πώς έφτασαν εδώ. Και τελικά καταλήγω πάντα στο ίδιο συμπέρασμα, ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν αγαπήθηκαν ποτέ τους. Ταύτισαν τον εγωισμό τους και τις προσωπικές τους επιθυμίες με την αγάπη και όταν ήρθε η ώρα να βιώσουν την αγάπη στην καθημερινότητά τους, τότε δεν μπόρεσε ο ένας να σηκώσει την παρουσία του άλλου. Είναι αυτό το οποίο λέει ο Απόστολος Παύλος, ότι πρέπει να ανέχεται ο ένας τον άλλο με αγάπη. Όταν δεν έμαθε κανείς να ανέχεται τον άλλο, να το αφήνει χώρο, να υπάρχει αυτή η αλληλοπεριχώρηση του ενός με τον άλλο, με την έννοια ότι θα κάνει και υπομονή στην αδυναμία του άλλου, ο ίδιος θα αγωνιστεί να διορθώσει τον εαυτό του, αντί
να τα βάζει με τον άλλο να δει αυτή την αδυναμία, πώς θα την θεραπεύσω, πώς θα στηρίξω την αδυναμία του συζύγου ή της συζύγου, πώς θα αναπαύσω το παιδάκι το οποίο αναζητεί, ψάχνει κλπ. Με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αυτές οι συγκρούσεις και να διασπάται η ενότητα μεταξύ των συζύγων και μεταξύ των γονέων και των παιδιών. Διάβαζα σεβασμιότατε πάνω στον τοίχο ενός ιδρύματος ένα σύνθημα πολύ συγκλονιστικό, το οποίο έλεγε «Παιδιά, μη μεγαλώσετε, γιατί θα σας φάνε οι μεγάλοι». Πώς το σχολιάζετε αυτό? Το κακό είναι ότι μερικές φορές τα παιδιά τα τρώνε οι μεγάλοι και όταν είναι μικρά ακόμα. Και αυτό είναι το πραγματικά τραγικό σε αυτή την ιστορία. Ναι, θα τα φάει ο εγωισμός των μεγάλων. Διότι βλέπουμε παιδιά να παρακαλούν τους γονείς τους, να τους εκλιπαρούν, να μην τζακώνονται μεταξύ τους ή τουλάχιστον μπροστά τους. Κι όμως εκείνοι, προκειμένου να εκπληρώσουν την εγωιστική τους επιθυμία, δεν διστάζουν να πληγώσουν τα ίδια τους τα παιδιά. Και σήμερα είναι πάρα πολλά παιδιά τα οποία είναι πληγωμένα από την οικογενειακή τους κατάσταση. Είναι πάρα πολλά παιδιά που έχουν φτάσει στην κατάθλιψη εξαιτίας της καταστάσεως της οικογένειας τους. Το τραγικό είναι ότι ενώ πολλές φορές το βλέπουν οι γονείς, το μαθαίνουν ακόμα και από τους γιατρούς που πάνε τα παιδιά τους, όμως τελικά είναι φοβερό να βλέπεις να πληγώνεται το παιδί σου και να είσαι ανίκανος να το βοηθήσεις. Και το ερώτημα είναι, αγαπάμε τελικά τα παιδιά μας? Γιατί αν δεν τα αγαπάγαμε, τι χειρότερο θα τους κάνουμε από αυτό που κάνουμε λέγοντας ότι τα αγαπάμε? Και τούτο όταν ουσιαστικά ο βασικός λόγος είναι το δικό μας θέλημα. Σκέπτομαι, Θεοφιλέστατε, ένα όμορφο τραγούδι που λέει κάτι. Οι άνθρωποι το τραγουδάνε πολλές φορές, αλλά δεν ξέρω πόσο το καταλαβαίνουν. Σ' αγαπώ γιατί είσαι ωραία, σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ. Και έλεγα κάποτε σε νέα παιδιά, αυτό το «σ' αγαπώ γιατί είσαι εσύ», ξέρετε τι σημαίνει? Ξέρετε ποια είναι η ουσιαστική του ανάγνωση? Σ' αγαπώ και μπορώ να σ' αγαπώ γιατί δεν είσαι εγώ. Γιατί άμα θέλω να σε κάνω εγώ, τότε δεν σ' αγαπώ. Ο γάμος, όπως και κάθε ανθρώπινη σχέση, προϋποθέτει μια βάση, ένα πνευματικό DNA πολύ ουσιαστικό. Και είναι αυτό το «η ελευθερία και η αγάπη στη βάση της σχέσης». Είναι το ασυγχύτος και το αδιαιρέτος της ενώσεως των δύο φύσεων στο πρόσωπο του Χριστού. Χωρίς ελευθερία δεν υπάρχει το ανθρώπινο πρόσωπο. Η ελευθερία και η αγάπη είναι εκείνα τα οποία κάνουν δύο ανθρώπους πραγματικά να συναυξάνονται χωρίς ο ένας να είναι η απειλή του άλλου. Όταν αισθανόμαστε ότι ο άλλος είναι η απειλή μας, έχουμε ήδη αποτύχει. Όταν ουσιαστικά μεγαλώνουμε και θέλουμε ο άλλος να γίνει ό,τι είμαστε εμείς, έχουμε ήδη αποτύχει. Και πολλές φορές μερικά διαζύγια είναι εκ των προτέρων προδιαγεγραμμένα. Είναι τρομερό να βλέπεις ανθρώπους και να είσαι σίγουρος πως θα χωρίσουν και να μην διαψεύδεσαι. Διότι όταν κάποιος δεν έχει κάτι μέσα του, τι θα δώσει? Και μερικές φορές οι άνθρωποι με τον τρόπο τους, με τη συμπεριφορά τους, με το λόγο τους, σε βεβαιώνουν ότι δεν έχουν τίποτα ουσιαστικό μέσα τους. Μια φωτιά για να κάψει θέλει δύο κούτσουρα. Όταν λοιπόν εδώ δεν υπάρχουν, τότε δεν υπάρχει φωτιά. Δεν υπάρχει δηλαδή αγάπη. Και γι' αυτό βλέπετε την αποτυχία τόσων και τόσων ανθρώπων. Θα θυμάμαι, κάποτε γνώρισε ένα ζευγάρι στον επαγγελματικό τους χώρο. Κάποια στιγμή η κοπέλα, η σύζυγος, ήρθε στο σπίτι μου, χτύπησε την πόρτα. Φαντάστηκα ότι ίσως κάτι εγώ είχα ξεχάσει ή άρχισα να διερωτώ με μήπως δεν είχα τίποτα οικονομικές εκκρεμότητες. Όμως η κοπέλα μου μίλησε για τον εαυτό τους και μου είπε ότι χωρίζουμε. Την ρώτησα. Μου είπε ότι ήταν ένα ζευγάρι που είχε μια σχέση, ένα δεσμό 7 χρόνων, αλλά δεν είχαν κλείσει 17 μήνες γάμου και ήταν έτοιμοι να χωρίσουν. Τι ρώτησα, γιατί? Μου είπε διάφορα περιστατικά. Της είπα, παιδί μου, φοβάμαι πως δεν κατάλαβες γιατί χωρίζετε. Μου λέει, μα σας είπα. Λέω, όλα αυτά που μου είπες είναι οι αφορμές.
η πραγματικότητα είναι άλλη. Ποια είναι η πραγματικότητα? Ότι δεν αγαπηθήκατε ποτέ σας. Μα μου λέει, δεν είναι δυνατόν. Λέω, ψάξε να βρεις σε όλα τα περιστατικά που μου ανέφερες προηγουμένως, που η υποτιθέμενη αγάπη σας νίκησε τον εγωισμό σας. Το είπατε πάρα πολύ ωραία, το λόγο της γραφής. Ανεχόμενη αλλήλων εν αγάπη. Αλλά όταν δεν υπάρχει αγάπη, τότε δεν υπάρχει και η ενοχή. Ακούγοντας σας, με λέτε αυτά τα οποία μας αναφέρατε, θυμήθηκα ένα περιστατικό το οποίο συνέβη και κάποτε και πραγματικά με προβλημάτισε πάρα πολύ. Δύο παιδιά τα οποία διατηρούσαν έξω από το γάμο, έξω από τον ραβόν ακόμη, μία σχέση και συμβίωνα μαζί στο ίδιο σπίτι για αρκετά χρόνια και ενώ στην αρχή πήγαιναν πάρα πολύ καλά, αρμονικά, είχαν συνεννόηση μεταξύ τους, κοινά οράματα, συνεργασία κλπ. Και προσέβλεπαν στο μέλλον, όταν θα ερχόταν, όπως ισχυρίζονται, ο κατάλληλος καιρός, να προχωρήσουν στο μυστήριο του γάμου και να νομιμοποιήσουν αυτή τη σχέση. Όμως, τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά, άρχισαν να τσακώνονται, να συζητούν, να διαφωνούν και για πολύ ασήμαντα πράγματα, θυμάμαι χαρακτηριστικά, ένα από τα θέματα τα οποία τους απασχολούσε και συζητούσαν πολύ έντονα ήταν αν έπρεπε να βγαίνουν έξω για να διασκεδάσουν δύο ή τρεις φορές την εβδομάδα ή μία. Και ο ένας έλεγε δύο, ο άλλος έλεγε τρεις, ο άλλος έλεγε έτσι κλπ. Και έφτασε σε ένα σημείο που να θέλουν να χωρίσουν. Και τους μπήκε σε κάποια στιγμή ο λογισμός ότι για να τσακωνόμαστε και να συζητούμε, κάποιος μας φθόνησε, μας έκανε μάγια κλπ. Η εύκολη λύση. Γιατί ανέφερα αυτό το παράδειγμα? Ήθελα να ρωτήσω ποιο ρόλο και πόσο ο ρόλο παίζει στη ζωή των ανθρώπων ακόμα και πριν να προχωρήσουν στον γάμο όταν γνωρίζονται η αμαρτία. Με την έννοια ότι όταν κανείς αμαρτάνει εμποδίζει δια της αμαρτίας στην ουσία την χάρη του Θεού να ενεργήσει μέσα στη ζωή του. Θεοφιλέστατε, είπατε μία λέξη που είναι αρκετή σαν απάντηση. Η λέξη αμαρτία. Η λέξη αμαρτία σημαίνει αποτυχία. Αμαρτάνω σημαίνει αποτυχία, αν κάνω λάθος. Δηλώνει ότι ουσιαστικά μια σχέση τέτοια είναι εκ των προτέρων αποτυχημένη. Θα μπορούσα και εγώ να αναφέρω εδώ πλήστα όσα παραδείγματα και περιστατικά ανθρώπων που ξεκίνησαν πάρα πολύ ωραία και τελικά απέτυχαν. Διότι ουσιαστικά ο τρόπος αυτής της ζωής δείχνει ποιος είναι ο πυρήνας της. Ο πυρήνας της είναι ο εγωισμός και το δικό μας θέλημα. Όχι η αλήθεια του Θεού, όχι η άσκηση για την υπέρβαση των εγωισμών μας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, όταν κανείς δεν ασκείται, βλέπετε, είπατε τα περιστατικά για που διαφωνούσαν. Αυτό τι σημαίνει? Πόσο πια πολύ είχε φτωχύνει η σχέση τους, πόσο είχε στερέψει η σχέση τους, ώστε να τσακώνονται για τόσα ανούσια πράγματα και να διαφωνούν για τέτοια πράγματα. Δεν ξέρω πόσο κατάλαβαν, πόσο είχε εκπέσει πλέον η σχέση τους όταν είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο να διαφωνούν για τέτοια πράγματα, για το πόσες φορές τη βδομάδα θα βγουν για να διασκεδάσουν. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σωστό αυτό που είπατε προηγουμένως. Όταν ουσιαστικά ο άνθρωπος δεν ασκείται, το βλέπουμε στον αθλητισμό. Δεν υπάρχει αθλητής χωρίς προπόνηση. Όταν λοιπόν στο μεγάλο άθλημα της αγάπης, της υπέρβασης των εγωισμών δηλαδή, που είναι σταυρική η πορεία, εμείς δεν δεχόμαστε ούτε στο ελάχιστον να σταυρώσουμε τον εγωισμό και το δικό μας θέλημα, όταν πολλές φορές δεν υπολογίζουμε καθόλου το θέλημα του Θεού, όταν δεν καταλαβαίνουμε ότι η εγκράτεια την οποία διδάσκει η Εκκλησία είναι το βάθεμα της αγάπης, είναι η υπέρβαση του εγωισμού και το βάθεμα της αγάπης, να είναι ο άλλος όχι το αντικείμενο χρήσης, αλλά το πρόσωπο της αγάπης. Όταν λοιπόν ο άνθρωπος ξεκινάει μια λάθος πορεία, είναι πάρα πολύ λογικό να φτάσει σε λάθος αποτέλεσμα. Θα σας πω όμως ότι όταν κάποτε και εμένα με επισκέφθηκε ένα ζευγάρι που ξεκίνησε
έτσι καλά και ωραία, αλλά άρχισε γρήγορα να συγκρούονται μεταξύ τους, τους ρώτησα εάν συζούσαν και μου είπαν ναι. Και τους είπα ξεκινήσατε από λάθος δρόμο, γιατί τους ρώτησα αν η σχέση τους είναι σοβαρή ή της πλάκας. Μου είπαν θα θέλαμε να είναι σοβαρή. Τους είπα ξεκινήσατε από λάθος δρόμο. Δοκιμάστε να είστε μαζί, να νιώθετε όμορφα ο ένας στη ζωή του άλλου, χωρίς να έχετε σχέσεις τώρα. Και μετά ελάτε σε κανένα δυο τις μήνες να μιλήσουμε. Ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική αυτή η δεύτερη συνάντηση. Όταν η μεν κοπέλα μου είπε τώρα βεβαιώθηκα ότι με αγαπάει, γιατί πρώτα ένιωθα ότι μόνο για αυτή τη σχέση υπήρχε η σχέση μας, και όταν το αγόρι μου είπε σας ευχαριστώ που με βοηθήσατε να αγαπήσω αυτή την κοπέλα. Γιατί πρέπει να είμαι ειλικρινής, κυρίως η ιστορία της του σεξ ήταν εκείνη η οποία με έκανε να θέλω να είμαστε μαζί, χωρίς όμως να είναι μόνο αυτή, και έβλεπα ότι τελικά δημιούργησε προβλήματα. Το ζευγάρι αυτό έζησε μια καινούργια φάση της ζωής τους για 3 χρόνια με τον τρόπο που ξεκινήσανε μετά την κουβέντα μας. Έφτασα στο γάμο, είναι μια οικογένεια όμορφη, έχει 4 παιδάκια αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν είναι σημαντικό να καταλάβουμε κάτι, ότι όταν ξεκινάμε με έναν αποτυχημένο τρόπο, εάν δεν μετανοήσουμε δεν θα φτάσουμε στην επιτυχία. Και αυτή είναι μια πραγματικότητα που τη ζούμε σήμερα. Και πολλές φορές ένας τέτοιος τρόπος ζωής αλλοιώνει τα αισθητήρια, τα εσωτερικά του ανθρώπου και μαθαίνει τον άνθρωπο να βλέπει τον άλλον σαν αντικείμενο χρήσης και όχι σαν πρόσωπο αγάπης. Και τότε πλέον ο άνθρωπος γίνεται ανίκανος να αγαπήσει και να ερωτευθεί και η σχέση δεν αντέχει στο χρόνο, γιατί δεν έχει την ουσία που νικά το χρόνο και που είναι τελικά η αγάπη. Τότε θα πρέπει να πούμε λίγα λόγια πώς μέσα από την εμπειρία της Εκκλησίας, την πνευματική ζωή της Εκκλησίας, μπορεί να βοηθηθεί ο άνθρωπος, ο πατέρας, η μητέρα, το παιδί, ώστε να πορευθούν σωστά μέσα από αυτό τον αγώνα της οικογενειακής ζωής, για να πετύχουν στη ζωή τους, να πετύχει η οικογένεια και να αποτελέσουν οι οικογένειες σήμερα, τουλάχιστον οι χριστιανικές οικογένειες, το λέω χριστιανικές με την έννοια αυτές που ζουν μέσα στην ατμόσφαιρα της Εκκλησίας, να αποτελέσουν το υγιές κύτταρο και της εκκλησιαστικής και της κοινωνικής ζωής. Δεν φιλέσατε το θέμα του πώς οι άνθρωποι θα κατορθώσουν τη ζωή τους. Σε αυτό το ερώτημα έχει απαντήσει ο ψαλμωδός προαιώνων. «Εν το φυλάσσεστε των νόμων σου». Ο αγώνας του ανθρώπου ποιος είναι? Είναι ο αγώνας της δικής του θεώσεως. Και όπως είπαμε, ο γάμος είναι μια κοινή πορεία που έχει τέλος της τη μετοχή στη Βασιλεία του Θεού. Η Εκκλησία βλέπει το γάμο σαν την κατοίκον Εκκλησία. Σε αυτή την κατοίκον Εκκλησία ο σύζυγος και η σύζυγος είναι οι δύο πρώτες ζωντανές εικόνες. Το τέμπλο αυτής της κατοίκον Εκκλησίας θα συμπληρωθεί με τα παιδιά. Η μετοχή του ζεύγους, της οικογένειας και των παιδιών στη ζωή της Εκκλησίας είναι εκ των νόν ουκάνεφ. Όπως ακριβώς στη μικρή ηλικία στα παιδιά μας κάνουμε εμβόλια για να τα προφυλάξουμε από μελλοντικές αρρώστιες, κατά τον ίδιο τρόπο ένα πνευματικό εμβόλιο θα φυλάξει τα παιδιά μας και κατά συνέπεια και την ηρεμία του σπιτιού μας από επικίνδυνες ασθένειες. Εγώ συνηθίζω να λέω στη σχολή γονέων που έχουμε στη Μητρόπολη μας τους γονείς, ότι τα παιδιά δεν γίνονται ναρκωμανοί στα 14, αλλά στα 4 χρόνια τους. Τότε δηλαδή που τα έχουμε εμείς και που τα μεγαλώνουμε και που τα ετοιμάζουμε για να γίνουν ναρκωμανείς. Διότι δεν τα εμβολιάζουμε πνευματικά. Και ουσιαστικά το πνευματικό εμβόλιο είναι η λειτουργική αγωγή των παιδιών και η μετοχή τους στη ζωή και στην εμπειρία της Εκκλησίας. Έτσι και βέβαια, γιατί δεν το κάνουμε, γιατί δεν το ζουν οι μεγάλοι, γιατί δεν έχουν πνευματική ζωή. Συνήθως τα πιο παλιά χρόνια ένα παιδάκι όταν μεγάλωνε
έπαιρνε τις πρώτες εμπειρίες αυτής της ζωής, της λειτουργικής και της πνευματικής στο σπίτι του. Πρώτα-πρώτα με το εικονοστάσι, με το καντήλι που άναβε. Το παιδί το έβλεπε, σιγά-σιγά μετήχε σε αυτή τη διαδικασία και έτσι κάποια πράγματα σφράγιζαν την παιδική του ψυχή. Με τους γονείς μαζί θα ερχόταν στην εκκλησία. Θα ερχόταν σε αυτό το χώρο και θα μπολιαζόταν σε αυτό το χώρο. Γιατί φυσιολογικά, γιατί ήταν ο χώρος των γονιών. Θα αποκτούσε τις πρώτες εμπειρίες. Έλεγα την περίοδο, την λίγο προηγούμενη, ότι όταν ήμασταν μικρά παιδιά, η μητέρα μας παραμονές των μεγάλων γιορτών, των Χριστουγέννων, του Πάσχα, μας έλεγε «Παιδιά, απόψε μωρή στο κρεβάτι σας, γιατί αύριο θα σηκωθούμε νύχτα για να πάμε στην εκκλησία, γιατί γεννήθηκε ο Χριστούλης». Και εμείς πέφταμε νωρίς στο κρεβάτι, σηκωνόμασταν μέσα στη νύχτα, μας έπαιρναν στο χέρι και πηγαίναμε, περπατώντας μέσα στη νύχτα, για να φτάσουμε στην ολοφώτινη εκκλησιά. Και μόνο αυτή η εναλλαγή, από το σκοτάδι του δρόμου, στο φως της εκκλησίας και η ζεστή ατμόσφαιρα μέσα στο ναό, οι γλυκές μορφές των Αγίων, ήταν μια ανεπανάληπτη πνευματική σφραγίδα. Άρα για τα παιδιά σήμερα έχουν τέτοιες εμπειρίες. Αν δεν έχουν, τότε θα χαθούν τα παιδιά μας, γιατί δεν θα έχει νόημα η ζωή τους. Έτσι λοιπόν η πνευματική ζωή μέσα στο σπίτι, όχι η θρησκοληψία, να το ξεκαθαρίσω αυτό το πράγμα, αλλά η μετοχή στην προσευχή, η μετοχή στη λειτουργική ζωή, η Θεία Κοινωνία, αυτή η ολοπρόθυμη συμμετοχή όχι των παιδιών, αλλά και των γονιών. Κάποτε ένα μικρό παιδάκι είδε έναν παπά στο δρόμο. Έταξε λοιπόν να του φιλήσει το χέρι και ο παπάς το ευλόγησε στο κεφαλάκι του και του είπε «Μπράβο που είσαι καλό παιδάκι, κάνεις την προσευχούλα σου». Και το παιδάκι με μια παιδική αθωότητα, αλλά και μια ειλικρίνεια αφοπλιστική, είπε στον ιερέα «Πάτερ την κάνω, αλλά άμα θα μεγαλώσω δεν θα την κάνω, γιατί ούτε ο μπαμπάς μου την κάνει». Έτσι λοιπόν το παιδί έβλεπε μέσα στο σπίτι. Δεχότανε αυτό που του προσφερόταν, αλλά η εμπειρία του πια ήταν ότι αυτά είναι για τα παιδιά, όχι για τους μεγάλους. Άρα λοιπόν ποιος θα έφταιγε όταν το παιδάκι θα μεγάλωνε και θα απομακρυνόταν από όλα αυτά τα πράγματα. Η πνευματική ζωή ποια είναι? Είναι η μετοχή της οικογένειας στη ζωή της εκκλησίας. Πώς ετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα? Πώς ετοιμαζόμαστε μαζί με τα παιδιά μας να γιορτάσουμε τις μεγάλες γιορτές? Τι τους λέμε εμείς για όλα αυτά τα γεγονότα? Όπου αυτή η αλήθεια παραδίδεται και μάλιστα ζωντανά, το βλέπει κανείς και σήμερα. Σήμερα βλέπουμε δύο λογιών έτσι οικογένειες. Είναι οι αληθινά ευλογημένες, οι οποίες έχουν μια υγιή πνευματική ζωή και μια υγιή μετοχή στη ζωή της Εκκλησίας. Και από την άλλη μεριά βλέπουμε πως τα παιδιά αυτά, παρόλο που ζουν και κινούνται στο χώρο που κινούνται όλα τα υπόλοιπα παιδιά, πηγαίνουν στα ίδια σχολεία, όμως έχουν μία ετερότητα, γιατί οι γονείς με φωτισμένο τρόπο τα έκαναν να δεχθούν και να αγκαλιάσουν αυτόν τον τρόπο της ζωής σαν δικό τους και όχι σαν κάτι που τους επιβάλλεται. Και βλέπετε από την άλλη μεριά πόσα παιδιά μας σήμερα πάνε κυριολεκτικώς χαμένα και έχουμε μία τεράστια ευθύνη όλοι εμείς για τόσα και τόσα παιδιά που καταστράφηκαν και καταστρέφονται, γιατί όλα αυτά τα παιδιά καταστρέφονται εξαιτίας αποκλειστικά της ευθύνης ημών των μεγάλων, όποιοι κι αν είμαστε, όπου κι αν είμαστε, γιατί δεν τους προσφέραμε αλήθεια και αγάπη, αυτά που προσφέρει ακριβώς η αληθινή πνευματική ζωή. Θα σας πω ένα περιστατικό πραγματικό που εμένα με συγκλώνησε, παρόλο που κατά κάποιο τρόπο και με ευχαρίστησε. Με κάλεσαν κάποια χρονιά σε ένα από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, στα παιδιά της τρίτης γυμνασίου, στο μάθημα το περιβαλλοντολογικό, προκειμένου είχαν σαν θέμα τις νηστίσιμες συνταγές. Εμένα μου ζήτησαν να τους μιλήσω για την νηστεία. Ποιος τη δίδαξε, γιατί την κάνουμε, πώς την κάνουμε, όλα αυτά.
τους είπα, με ρώτησαν, τους απάντησα, τελειώσαμε. Την επόμενη χρονιά ήμουν ήδη επίσκοπος και η καθηγήτριά τους με πήρε στο τηλέφωνο για να μου πει πρώτον τα παιδιά θυμώνται ακόμα αυτή την συνάντηση και δεύτερον ότι φέτος θα έρθουμε εμείς εσάς γιατί θα έχουμε σαν θέμα το παραδοσιακό ψωμί και τις κοζανίτικες πίτες. Και ήρθαν τα παιδιά και αφού πήγανε στα διάφορα χωριά και ρώτησαν και είδαν και έμαθαν ήρθαν τελευταία μέρα σε μένα. Όταν μαζεύτηκαν όλα μαζί, μία μαθήτρια ανέλαβε να κάνει την εισαγωγή και μου είπε «Πάτρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε πέρυσι στο σχολείο μας. Θα σας πούμε όμως κάτι που δεν το ξέρετε. Μετά τη συνάντησή μας εκείνη, τα περισσότερα παιδιά απαιτήσαμε από τους γονείς μας να νηστέψουμε την υπόλοιπη Σαρακοστή». Και εγώ ακούγοντας την κοπαλίτσα αυτή διερωτήθηκα ποιος τελικά είχε πιο πολύ μυαλό, οι γονείς ή τα παιδιά. Τα παιδιά κατάλαβαν γιατί νηστεύουμε και εξετίμησαν το λόγο για τη δική τους τη ζωή. Σήμερα μου είπαν θέλουμε να μας μιλήσετε για τη σημασία του άρτου στη λατρεία της Εκκλησίας. Και εγώ άρχισα να τους ομιλώ. Έπειτα από 20 λεπτά ένα παιδάκι σήκωσε το χέρι του. Του είπα λέγε παιδί μου. Και το παιδί μου είπε τα εξής. Σας ακούμε τόση ώρα να μας μιλάτε και γλυκαίνει την καρδιά μας. Εμείς όμως ξέρετε τι νιώθουμε μέχρι σήμερα στη ζωή μας. Πλήξη και ανία. Ομολογώ ότι έμεινα άφωνος. Κοίταξα τα υπόλοιπα παιδιά και συμφώνησαν όλοι. Το κουβεντιάσαμε αρκετά. Διερωτήθηκα. Σκέφτηκα τις λέξεις τους. Γλυκαίνεται η καρδιά μας. Και το ερώτημα ποιος έχει στερήσει μέχρι σήμερα τι αυτού του είδους τη γλύκα από τις καρδιές των παιδιών μας. Και δεύτερον, ποιο είναι το επίτευγμά μας. Μαθητές ενός από τα καλύτερα σχολεία των Αθηνών, ίσως της Ελλάδος, με σχολείο που ενδιαφέρεται πάρα πολύ και προσφέρει πολλές δυνατότητες στα παιδιά και το αποτέλεσμα πλήξη και ανία. Όταν τα παιδιά νιώθουν πλήξη και ανία, έχουμε σκεφτεί σε ποια πόρτα είναι μπροστά. Θα ξαφνιαστούμε μετά γιατί θα πάρουν ίσως ναρκωτικά ή θα τραπούν προς άλλες κατευθύνσεις. Ακριβώς λοιπόν και μάλιστα μου έκανε εντύπωση ότι από ό,τι μου έγραψε ο διευθυντής του σχολείου, σε μια έκθεση που έγραψαν τα παιδιά και στο ερώτημα τι σας έκανε πιο πολύ εντύπωση από την τρίμερη παραμονή σας στον ομό Κοζάνης, θα χαρείτε μου γράφει ο διευθυντής αν ακούσετε ότι τα 47 στα 50 έγραψαν η συνάντησή μας με τον Δεσπότη. Ο Δεσπότης δεν τους πρόσφερε ούτε χάμπουργκερ ούτε σουβλάκια, αλλά αλήθεια και αγάπη. Και αυτό τα παιδιά ένιωσαν πως το είχαν ανάγκη. Γι' αυτό λοιπόν διερωτώ με πόσο καλά ξέρουμε τα παιδιά μας, πόσο καλά ξέρουμε τι κάνουμε όταν φτιάχνουμε οικογένεια, τι προοπτικές έχουμε στην οικογένειά μας, σε ποια θεμέλια πάμε να τη στηρίξουμε και τη δική μας τη σχέση, γιατί ένα ζευγάρι που ζει μια ζωή πνευματική έχει πιο εκλεπτισμένα τα πνευματικά του αισθητήρια, μπορεί πολύ πιο εύκολα να αναγνωρίσει τους δυσκολίες και τους κινδύνους και από την άλλη μεριά έχει και ένα μέτρο και κριτήριο του Θεού το θέλημα. Οι άνθρωποι τσακώνονται πολλές φορές ποιανού το θέλημα θα γίνει, του ενός ή του άλλου. Και η απάντηση είναι κανενός, του Θεού το θέλημα. Γιατί ο Θεός δεν θέλει κάτι που είναι εις βάρος και εναντίον μας, θέλει αυτό που πραγματικά θα οικοδομήσει την ψυχή μας, θα οικοδομήσει τη σχέση μας, θα φέρει την ειρήνη και την αλήθεια και την αγάπη στη ζωή μας και στα παιδιά μας. Άρα λοιπόν, αν δεν είμαστε έτοιμοι να σηκώσουμε το βάρος μιας οικογένειας, ας μην το τολμήσουμε να το κάνουμε, διότι δεν έχουμε το δικαίωμα να δημιουργούμε κατεστραμμένες υπάρξεις. Και εννοώ βέβαια τα παιδιά. Πριν λίγες μέρες, σεβασμιότατε, είχα μια συνάντηση με μια ομάδα παιδιών λυκείου και τους ρώτησα τι περιμένετε από την Εκκλησία, τι ζητάτε από εμάς που βρισκόμαστε, αν θέλετε, επικεφαλής της πνευματικής ζωής της Εκκλησίας. Και μου απάντησαν τα παιδιά της με ένα πόνο και ένα παράπονο κατηγορό και είπαν αυτή τη λέξη αγάπη. Δεν θέλουμε τίποτε άλλο. Και φαινόταν πραγματικά στα πρόσωπά τους ότι δεν ζουν και δεν βιώνουν την αγάπη, δηλαδή την αναγνώριση,
τη στήριξη, την ανοχή, κάποιος να τους βοηθήσει, κάποιος να τους δοθεί, κάποιος να ακούσει τα προβλήματά τους, να μιλήσει μαζί τους χωρίς εκείνο το ύφος, το ηθικολογικό ή το διδασκαλικό, αλλά να τα δεχθεί τα παιδιά, να τα στηρίξει, να ανοιχθεί προς τα παιδιά για να μπορέσουν και τα παιδιά να τον πλησιάσουν και να γίνει μια καρδιακή προσέγγιση, θα έλεγα, του ενός προς τον άλλο. Να αισθανθεί ότι κάποιος είναι δίπλα τους, θα τους ακούσει, θα τους δώσει κάποιες απαντήσεις στα διάφορα προσωπικά υπαρξιακά προβλήματα τα οποία έχουν, τις αναζητήσεις του κλπ. Γι' αυτό και είχα διαβάσει ένα άλλο σύνθημα και με αυτό να κλείσουμε, σεβασμιότητα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί. Στον τοίχο του Πανεπιστημίου εδώ στη Λευκωσία είχαν γράψει τα παιδιά ένα άλλο σύνθημα το οποίο κρύβει πολλές αλήθειες και πρέπει να μας προβληματίσει όλους. Και εμάς ως ποιμένες της Εκκλησίας και τους γονείς και γενικότερα ακόμα και το Υπουργείο Παιδείας και όλους όσοι ασχολούνται με τους νέους μας και με την οικογένεια. Έγραφε λοιπόν εκεί ότι εκεί που υπάρχει επικοινωνία δεν υπάρχει εξουσία. Εκεί που μπορούν οι άνθρωποι να επικοινωνήσουν και να έρθουν σε κοινωνία αγάπης και συνεννόησης, δεν προσπαθεί ο ένας να επιβληθεί στον άλλο και να έχουμε συγκρουσιακές καταστάσεις. Και νομίζω ότι η πνευματική εμπειρία της Εκκλησίας μας, η μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, μπορεί να οριμάσει την καρδιά του ανθρώπου, μπορεί να φωτίσει το νου του ανθρώπου, μπορεί να ανοίξει τους ορίζοντές μας, τους πνευματικούς, τους νοητικούς, να βλέπουμε τα πράγματα στην πραγματική τους διάσταση και να χειριζόμαστε τα πράγματα προς το συμφέρον και όχι προς το εγώ, όπως είχατε τονίσει. Μια τελευταία λέξη και να κλείσουμε. Νομίζω ότι το σύνθημα που είπατε είναι χαρακτηριστικό. Εκεί που υπάρχει κοινωνία, και για να μπορεί να υπάρχει κοινωνία, χρειάζεται να υπάρχει αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει κοινωνία. Και όταν υπάρχει αγάπη υπάρχει κοινωνία και τότε δεν προσπαθούμε να εξουσιάσουμε ο ένας τον άλλον, γιατί αυτό δείχνει απουσία αγάπης και περίσσευμα εγωισμού, αλλά προσπαθούμε να διακονήσουμε ο ένας τον άλλον. Σκεφτείτε ένα πράγμα μόνο. Σκεφτείτε ένα παιδί 15 χρονών που γράφει γράμμα στον πατέρα του και τον που λέει «Σε παρακαλώ πρόσεξέ με». Αντιλαμβάνεστε την απουσία της κοινωνίας. Άραγε τι θα έλεγε ο πατέρας? Μα εγώ σε αγαπώ. Και το παιδί του γράφει και εκείνος δεν καταλαβαίνει. Γι' αυτό λοιπόν, όντως, η αγάπη όμως, να μην ξεχάσει κανείς μας, μικρός ή μεγάλος, ότι δεν βρίσκεται οπουδήποτε. Η αγάπη είναι ο πρώτος καρπός του Αγίου Πνεύματος. Έτσι. Και όταν λείπει το δέντρο, δεν μπορούμε να έχουμε τους καρπούς στη ζωή μας. Έτσι θα μπορούσαμε να κλείσουμε απαντώντας ότι αν σήμερα δεν υπάρχει αγάπη, είναι γιατί διώξαμε το Πνεύμα το Άγιο από τη ζωή μας. Ευχαριστώ, Σεβασμιότατε, για την παρουσία σας εδώ στην εκπομπή μας, στην εκκλησιαστική παρέμβαση. Ευχαριστώ και σας, αγαπητοί ακροατές, που είχατε την καλοσύνη να είστε και σήμερα μαζί μας. Την Δευτέρα εισερχόμαστε στην Αγία και Μεγάλη Σαρακοστή. Είναι ένα στάδιο άσκησης, αγώνα, που μέσα από την νηστεία και την πνευματική ζωή της Εκκλησίας μπορούμε να έρθουμε σε κοινωνία με την χάρη του Θεού, να οριμάσουμε πνευματικά και να πετύχουμε στη ζωή μας δια του Αναστάντος Χριστού, το οποίο σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας.